Καλώς ορίζουμε στο Euronews την αντιπρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Μασουμέχ Εμπτεκάρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας αρχίσουμε με ένα θέμα που απασχολεί πολύ το Ιράν. Πρόκειται για το περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει κρίση με το νερό και υπάρχει κίνδυνος ολικής καταστροφής πολλών περιβαλλοντικών πόρων. Στον Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος, στον οποίο προείσταστε, ποια έργα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο? Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα πρώτα προγράμματα που υιοθετήσαμε στην κυβέρνηση του Δ. Ροχανή αφορούσαν στη μεταρρύθμιση και την αλλαγή των προσεγγίσεων των διοικητικών οργανισμών όσον αφορά στη διαχείριση και τη χρήση των υδάτινων πόρων. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση των υδάτινων πόρων. Αν το υδάτινο στοιχείο είχε γίνει σεβαστό, πιθανότατα δεν θα υπήρχαν τέτοιες κρίσεις στη λίμνη Ούρμια και σε σημαντικούς υδροβιότοπους σε όλη τη χώρα. Έτσι, μια ουσιαστικά διαφορετική προσέγγιση τέθηκε υπόψη στην ατζέντα της κυβέρνησης. Τα σχέδια έγιναν στο Συμβούλιο Υδάτων και στο Ανώτατο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη νερού και την αλλαγή των αγροτικών μοντέλων. Σε ποιο βαθμό ο Ιρανικός λαός έχει επίγνωση αυτού του κινδύνου? Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελεύθερα να μιλήσουν και να γράψουν γι' αυτό, ώστε οι άνθρωποι να είναι ενημερωμένοι? Και σε ποιο βαθμό η ενημέρωση γίνεται από ειδικούς στον τομέα? Αυτά είναι θέματα που ευρέως συζητούνται και ο κόσμος ενημερώνεται πάνω σε αυτά. Πολλά από αυτά συζητούνται από το κράτος και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των συζητήσεων βρίσκεται σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Ευτυχώς, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα και συνδράμουν. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προσκαλέσει και διεθνείς συμβούλους. Ας μιλήσουμε λίγο για την πολιτική. Είστε μία από τις γνωστές προσωπικότητες υπέρ του μεταρρυθμιστικού κινήματος στο Ιράν. Γνωρίζουμε ότι μετά την Συμφωνία για τα Πυρηνικά, η κυβέρνηση του κυρίου Ροχανή έχει απόλυτη ανάγκη ενός κοινοβουλίου, το οποίο θα στηρίξει την κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν τον Φεβρουάριο είναι πολύ σημαντικές. Ο κύριος Ροχανή τόνισε ότι η επόμενη Βουλή δεν θα πρέπει να είναι κοινοβούλιο μιας παράταξης, αλλά να είναι πολυσυλλεκτική. Αυτή η προσδοκία του κυρίου Ροχανή πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε σχέση με την εποπτεία του Συμβουλίου των Κηδεμόνων του Ιράν? Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει πει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση θεωρεί τις ελεύθερες εκλογές αδιαπραγμάτευτες, ούτως ώστε όλες οι πολιτικές παρατάξεις και όλοι εκείνοι που πιστεύουν στο Σύνταγμα του Ιράν και όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του Ιράν να μπορούν να λάβουν μέρος στις μελλοντικές βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διοικητές και το αρμόδιο γραφείο έχουν μεγάλη ευθύνη στον τομέα αυτό. Υπάρχουν βεβαίως προκλήσεις, αλλά όπως και σε κάθε άλλη χώρα, έχουμε διαφορές απόψεων και η κυβέρνηση σέβεται όλες αυτές τις διαφορές απόψεων. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη μας ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο του νόμου και των κανονισμών. Ο νόμος έχει τον τελευταίο λόγο και ο πρόεδρος μας είναι ο ίδιος δικηγόρος. Προφανώς, υπό αυτό το πρίσμα και με την προσέγγιση που έχει λάβει η κυβέρνηση, ευελπιστούμε Θεού θέλοντος σε μια καλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Κύριε Εμπτεκάρ, είστε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να καταλάβει θέση σε τέτοιο κορυφαίο επίπεδο λήψης πολιτικών αποφάσεων με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Ωστόσο, τα τελευταία 37 χρόνια μετά την Επανάσταση, οι γυναίκες είναι σχεδόν απούσες από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μπορούμε να ελπίζουμε ότι από τώρα και στο εξής όλο και περισσότερες γυναίκες θα ασχολούνται με την πολιτική και στα υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων?
Είχαμε πολύ μεγάλη πρόοδο σε πολλούς τομείς όσον αφορά στη συμμετοχή των γυναικών τα τελευταία 37 χρόνια. Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης, η παρουσία γυναικών στα διάφορα επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι αξιοσημείωτη. Σε επίπεδο πολιτικής συμμετοχής, είχαμε διάφορα σκαμπανεβάσματα, όπως κάθε άλλη χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές, ιδιαίτερα τώρα, στην 11η κυβέρνηση μετά την Επανάσταση, υπάρχει περισσότερη προσοχή στο θέμα της παρουσίας των γυναικών. Τώρα, ο πρόεδρός μας, ο Δ. Ροχανί, έχει τρεις γυναίκες αντιπροέδρους. Μία για τις νομικές υποθέσεις, μία για τις γυναικείες υποθέσεις και εμένα που εργάζομαι στον Οργανισμό Περιβάλλοντος. Φυσικά υπάρχουν γυναίκες υφυπουργοί και επικεφαλοί σε πολλά από τα υπουργεία. Στον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος, δύο από τις υφυπουργούς μου είναι γυναίκες, καθώς και πολλές τις επιμέρους διευθύνσεις. Εκτός αυτού, το ενδιαφέρον είναι ότι οι γυναίκες έχουν μεγάλη επιτυχία στα αγροτικά ζητήματα και πολλές από αυτές έχουν συμμετάσχει και στα αγροτικά συμβούλια. Τελευταία ερώτηση, κύριε Έπτεκαρ. Το 1979 ήσασταν μεταξύ των πλέον ενεργών φοιτητών που πήραν μέρος στην ομοιρία Αμερικανών στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη. Γνωρίζουμε ότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν ακολουθήσει την οδό της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων. Πώς αισθάνεστε τώρα? Νομίζετε ότι στο κοντινό μέλλον θα μπορούσαμε να γίνουμε μάρτυρες μιας πιο ποιοτικής μεταβολής στις σχέσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών? Αυτό που συνέβη το 1979 ήταν σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα μιας μακράς περίοδου παρεμβάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Εκείνη την εποχή, οι φοιτητές ήταν πολύ ανήσυχοι πως ένα συμβάν παρόμοιο με το πραξικόπημα του 1953 ενάντια στη δημοφιλή κυβέρνηση του Δ. Μοχάμετ Μοσαντέκ θα επαναλαμβανόταν. Στην πραγματικότητα, φοβήθηκαν ότι η ιστορία θα επαναλαμβανόταν και πιθανόν γι' αυτό πήραν τέτοια μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων. Τώρα, το Ιράν επιδιώκει μια νέα εποχή στις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Ελπίζω να δημιουργήσουμε σχέσεις με άξονα τη λογική και το δίκαιο με όλες τις χώρες, ούτως ώστε να μπορέσουμε, Θεού θέλοντος, να αλλάξουμε την κατάσταση και να γίνουμε μάρτυρες θετικών και καλών εξελίξεων, τόσο στις Ιρανο-Αμερικανικές σχέσεις, αλλά και στο ρόλο που μπορεί να παίξει το Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή. Κύριε Έπτεκαρ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ.